Είμαστε τον πρόεδρο τη Ελλάσσήρου, τον κύριο Νίκο Γιάβρα. Πρόεδρε, νικήσατε 2-0 του Παναξιακού στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματο. Πλέον αυτή η νίκη ισοδυναμεί με κατάκτηση του πρωταθλήματο. Είναι νωρί ακόμα να πούμε για κατάκτηση του πρωταθλήματο, αλλά μας δίνει ένα τεράστιο αβαντάζ. Ε, γιατί είμαστε στο ΣΥΣ 5 αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχουμε και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ε, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο πλεονέκτημα για μα αυτή η νίκη. Ε, επιβεβαιώσαμε πάλι ότι είμαστε καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και βήμα-βήμα θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας και πάλι φέτος. Εγώ θα ήθελα, εκτός από την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα σας εντός αγωνιστικού χώρου, θα ήθελα να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος και από την προσέλευση του ε, κόσμου στο, στην Εξέδρα. Ε, είμαι, όπως ήμουνα και πέρυσι, έτσι είμαι και φέτος, παρότι yeah. η ώρα ήταν λίγο δύσκολη. Θα μπορούσε να ήταν δύο ώρες μετά το παιχνίδι, τρεις η ώρα, μεσημέρι Κυριακής, που είναι η ποδοσφαιρική ώρα, αλλά παρόλα αυτό ο κόσμο μα στήριξε για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ δημόσια. Και είστε καθόλου αρμόδιο να μα απαντήσει αν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο η ομάδα σα προχωρήσει σε ενίσχυση ακόμα περισσότερο. θα κοιτάξουμε σύμφωνα με, τις... με, τα θέλω του προπονητή να κινηθούμε στη μεταγραφική αγορά. Ακόμα είναι νωρί, θα κοιτάξουμε σε συνεργασία με το προπονητικό team να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα για τη συνέχεια. Ε, ρώτησα και τον Παπαδόπουλο τον Coach. Ε, κάνει καλό η αποχώρηση του, α, του πύργου από το πρωτάθλημα και το μείον 10 η τιμωρία τη Πάρου. που στην ουσία τα παρατάει από θέμα ανταγωνισμού ενώ στην ομάδα τη Ελλάδα. Κοιτάξτε, ε, για μένα προσωπικά δεν κάνει καθόλου καλό. Ε, και βαθμολογικά και από πλευρά ε, δύσκολων αγώνων και ανταγωνισμού. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι, μέχρι να αποβληθεί από το πρωτάθλημα ο Πύργος είχαμε δώσει ένα παιχνίδι μαζί του εδώ το οποίο το είχαμε νικήσει και αντίστοιχα είχε νικήσει τον Παναξιάκο. Άρα χαθήκανε τρει πόντι στην πορεία που ήμασταν απάνω. Ε, τώρα η Πάρος ε, βέβαια αυτό θα φέρει μια απογοήτευση το μείον 10. Και όλο αυτό που συνέβη δεν είναι καλό για το πρωτάθλημα. Θέλουμε περισσότερου ε, αντιπάλου, όλα τα, τα σωματεία να είναι ανταγωνιστικά για να παίζεται ένα ωραίο πρωτάθλημα. Και βέβαια, ε, το έχω ξαναδηλώσει, θέλω τα παιχνίδια να κρίνονται με στο γήπεδο. Είναι, είναι πολύ στενάχωρο να κρίνεται η τύχη μια ομάδα ε, ε, παραγόντων και οτιδήποτε άλλο ε, στα χαρτιά ή στι αίθουσε ε, 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 τη πειθαρχική. Πιστεύετε ότι η στι αιθουσε τη πειθαρχικη οτι η ομαδα η δικιά σα, γιατί μια και είσαστε πρωτοπόρο στο βαθμολογικό πίνακα και με μεγάλο πλεονέκτημα, θα είναι πιο έτοιμη στα παράσα ανόδου ε, από την περσινή χρονιά. Σίγουρα φέτο θα έχουμε την εμπειρία. Ε, πέρυσι ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για μα. Βέβαια ο βαθμό δυσκολία ήταν μεγάλο, αν θυμάστε πέρυσι. Ε, φέτο πιστεύω θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Βήμα-βήμα. Ε, βήμα βήμα. βήμα. Ε, ακόμα συνεχίζουμε το προτάσμα των κυκλάδων. Ε, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Και οι βάσει έχουν μπει. Για μία άνοδο και να στηριχθεί η ομάδα, ούτω ώστε να ανταπεξέλθει στι υποχρεώσει τη Γαμαθνική. Ε, κοιτάξτε, αυτή η ομάδα την ξεκινήσαμε από το, από το τίποτα. Σιγά-σιγά, ε, χρόνο με το χρόνο, μπαίνει και ένα λιθαράκι. Αυτή τη στιγμή, νομίζω είμαστε έτοιμοι και είμαστε και η μοναδική ομάδα η οποία έχει στόχο, ζητάει κάτι, ε, απαιτεί κάτι στο γήπεδο και να πάει ένα βήμα παραπάνω. Ε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι και φαίνεται και στο γήπεδο αυτό. Συμφώνησαν όλοι ότι ο φωτεινό πρωταθλητή θα είναι πιο έτοιμο στα μπαράζ. Είτε είναι η Ελλάδα είτε είναι ο Παναξιακό βάσει των αγώνων. Η Ελλάδα στα μπαράζ πιο έτοιμη θα είναι. Πιο καλή θα είναι. Ε... Από την εικόνα που έχει σχηματίσει με βάση την περσινή ομάδα και τη φετινή που. Αν μη τι άλλο, τα πάει εξαιρετικά στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, μετά μιλάμε για πέντε παιχνίδια με δυνατού αντιπάλου, τα οποία κρίνονται σε λεπτομέρειε όπω και πέρυσι. Ένα χαμένο πέναλτι, ένα δοκάρι και γραμμή, κρίνανε μια χρονιά και μια άνοδο στη Γάμα Εθνική. Εκεί δεν μπορεί να προδικάσει. Εκεί θα πα όσο πιο έτοιμο μπορεί να ανταπεξέλθει τι δυσκολίε. δεν είμαστε τυχεροί. Δεν είμαστε γιατί παλιά ο πρωταθλητή πήγαινε απευθεία στη Εθνική. Εμεί έχουμε να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα. Και εμείς και ο οποιοσδήποτε πάρει το πρωτάθλημα. Ε, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι όταν κρίνονται αυτά. Αλλά βέβαια μιλάμε για μακριά ακόμα. Ακόμα έχουμε Δεκέμβρη. Εγώ ε, θέλω κάτι τελευταίο να ρωτήσω. Οικονομική βοήθεια υπάρχει ή είστε εσύ ο αντιπρόεδρος και ο χορηγός ο μεγάλος μόνο. Ε, εντάξει ο... υπάρχουν πολλοί χορηγοί οι οποίοι μας βοηθάνε. Βέβαια δεν μπορούμε να, να διαφημίζουμε συνέχεια και να λέμε ότι βγαίνουμε ή να ενοχλούμε τον κόσμο. Ο κόσμο είναι δύσκολη περίοδο. Ε, Εμεί προσπαθούμε να τα, να απεξέλθουμε με τι δυνάμει μα. Έχουμε το, το, μεγάλο χορηγό που είναι η Όνιξη και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την τεράστια βοήθειά του. Και βέβαια ο απλό ο κόσμο, οι επιχειρήσει, όλοι μα βοηθάνε. Ε, δεν είναι πεδίο ανταγωνισμού το ποδόσφαιρο, ποιο θα μαζέψει τα περισσότερα και αυτά. Ε, μιλάμε ξεκάθαρα για στόχου. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα στόχο και ζει για αυτό. Τώρα τα άλλα ε, νομίζω ότι έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Σταύρο, δεν ξέρω αν θε κάτι να ρωτήσει. Κλείνοντα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο. πρόεδρε, ε, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του αγωνιστικού χώρου, πιστεύετε ότι ο κόσμο θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο αυτό, την Ελλάδα Σύρου και να γεμίσει ακόμα περισσότερο την εξέδρα. Πιστεύω ότι ο κόσμο διψάει για ποδόσφαιρο, διψάει για μια μεγάλη επιτυχία του νησιού ποδοσφαιρική ε, και θα είναι κοντά μα. Και όσο περνάει ο καιρό, θα είναι ακόμα περισσότερο κοντά μα. και να του δώσουμε αυτό που περιμένει χρόνια. Ε, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε ευχαριστώ και εμεί.